πριν δύο χρόνια στο Χανατονήσι της Γιάρου η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ τοποθέτησε μνημείο για τους αλήγιστους της ταξικής πάλης. Στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας, ο σύντροφος Κουτσούμπας, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν σας ξεχνάμε, σύντροφοι, δόξα και τιμή στους αγωνιστές της Γιάρου. Ορκιζόμαστε να τραβάμε διαρκώς μπροστά, να χαράζουμε βήμα-βήμα τον ίδιο δρόμο που εσείς βαδίσατε, ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες. Για να χαράξει η μέρα που θα είναι παρελθόν το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Για να είναι ολάνυχτος ο δρόμος της οικοδόμησης μιας άλλης κοινωνίας, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Όσο ισχυρός, όσο βάναυσος και να είναι ο αντίπαλος, εμείς θα νικήσουμε. Εμείς θα ανοίγουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα και μια ρογμή σε αυτό το σάπιο σύστημα, ώσπου να καταρρεύσει μέσα και από τις ίδιες του τις αντιφάσεις, κάτω από τα σφοδρά χτυπήματα της επαναστατημένης εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Βεβαιώνουμε τους συντρόφους που χάθηκαν, έλεγε ο σύντροφος Κουτσούμπας, σε άνηση μάχη και αγώνα, πως όχι μόνο τίποτα δεν πάει χαμένο, μα και πως ακριβώς η θυσία τους είναι το λίπασμα για τους αγώνες που έρχονται. Ένα τέτοιο σύντροφο τιμούμε σήμερα, ένα σύντροφο που τα καλύτερα του χρόνια τα πέρασε σε εξορίες και φυλακές. Χαίνει μάλιστα η σημερινή εκδήλωση μνήμης για τον Μιχάλη Σανίδα να συμπίπτει με την έκδοση του Ριζοσπάστη με τον DVD για τη Μακρόνισο. Η Γιάρος, η Μακρόνισος και οι άλλοι τόποι εξορίας και φυλακών διδάσκουν τη σημασία, την αξία του ηρωισμού σε αντίξωες και δύσκολες συνθήκες που απαιτούν την υπέρβαση, την αγνόηση του ίδιου του φόβου του θανάτου. Διδάσκουν πως και σε αυτές ακόμα τις συνθήκες μπορεί να διατηρείται και να ανυψώνεται η ατομική ή αγωνιστική αξιοπρέπεια. Μια τέτοια ανώτερη μορφή συνειδητή στάση μπορεί να καλλιεργείται μαζικά σε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές έκστασης, σε στιγμές μαζικής εξέγερσης. Προετοιμάζεται όμως στον ένα ή τον άλλο βαθμό μέσα από τον ηρωισμό που απαιτεί η καθημερινότητα του αγώνα, όταν μάλιστα οι εξελίξεις είναι ή φαίνονται ότι είναι αργόσυρτες ή και αρνητικές, ακόμα και καταθλιπτικές. Δεν ξεχνάμε λοιπόν, σύντροφοι. Αγαπητοί σύντροφοι, οι αγωνιστές σαν τον Μιχάλη δεν ξεπίδησαν από το πουθενά. Οι κομμουνιστές, οι αγωνιστές τους σε άλλες συνθήκες δρούμε σήμερα, εμπνεόμαστε από παραδείγματα αγωνιστών που με πράξεις δίδαξαν τι σημαίνει αφοσίωση στον αγώνα, έδειξαν πώς γίνεσαι πρωτοπόρος. Βρήκαν τον τρόπο να συνδυάζουν τη μάχη για την κατάκτηση ενός ψώματος με το διάβασμα, με τη γνώση. Χιλιάδες είναι οι επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές που έφτασαν μέχρι το τέλος με το κεφάλι ψηλά, που δεν υπέκυψαν σε εκβιασμούς και πιέσεις σε βασανιστήρια, δεν υπέγραψαν τις δηλώσεις αποκήρυξης των ιδεών τους που ζητούσε το αστικό κράτος. Τέτοια πρότυπα προσφέρει πολλά η ηρωική ιστορία του κόμματός μας και βρίσκονται ακριβώς στον αντίποδα των εκφυλιστικών και σάπιων προτύπων που και τότε και σήμερα πλάσαρε και πλασάρει το σύστημα στην νεολαία. Ο σύντροφος Μιχάλης εκπροσωπούσε μια γενιά που δυστυχώς φυσιολογικά μας άφησε ή μας αφήνει, μια αδούλωτη απροσκύνητη γενιά που πέρασε μέσα από φωτιά και τσεκούρι και δεν λύγησε, δεν συνεμορφώθηκε. Ξέρουμε καλά, αγαπητοί μου σύντροφοι, ότι κανένας από αυτούς τους άξιους συντρόφους, τους αλήγιστους αγωνιστές που και σήμερα στο πρόσωπο του Μιχάλη τιμούμε, κανένας τους δεν γεννήθηκε ήρωας. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι αγωνιστές της εθνικής μας αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αυτοί που πέρασαν τα καλύτερα τους χρόνια στα βουνά, στις φυλακές και τα ξερονήσια, στην πολιτική προσφυγιά, που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της ελευθεριάς, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού, ήταν εργάτες και αγρότες κυρίως, οι περισσότεροι μάλιστα αγράμματα. Και αν δεν έρχονταν έτσι τα πράγματα, αν δεν υπήρχε η εποπτεία της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι περισσότεροι θα ήταν εντελώς άγνωστοι, πιθανότατα δεν θα έκαναν κάτι τόσο ηρωικό, θα παρέμεναν απλοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, χτίστες, μαραγκοί, ίσως να μην είχαν και πολύ σχέση με το κίνημα. Μέσα από το κόμμα, μέσα από το κίνημα στρατεύτηκαν με το δίκαιο, με τους ταπεινούς και καταφρονεμένους, έβαλαν στην κυριολεξία τα γυαλιά μαζί με τη στρατευμένη διανόηση σε όλους όσους υποτιμούσαν και υποτιμούν ακόμη τη δύναμη του απλού λαού, του εργάτη, του άνεργου, του φτωχού αγρότη, κατέληξαν να είναι πρότυπα για την νεολαία και το λαό μας τόσες δεκαετίες μετά.
Οι αγωνιστές αυτής της γενιάς μας κληρονόμησαν την ασυμβίβαση, την αδιάλακτη πάλι. Να μην υποτασσόμαστε στους αρνητικούς συσχετισμούς σε ένα αντίπολο που φαντάζει αλλά δεν είναι ανίκητος. Αν μετρούσα μόνο οι συσχετισμοί, δεν θα υπήρχε καμία κοινωνική εξέλιξη. Μπορεί να μιλούσαμε γερμανικά και τουρκικά ακόμη σήμερα. Αντίθετα, πολύτιμες υπηρεσίες πρόσφεραν και τότε και προσφέρουν και σήμερα στο σύστημα οι λιποτάκτες του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, οι λειψάσπιδες της ταξικής πάλης. Στο όνομα του ρεαλισμού και των αρνητικών συσχετισμών, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τους συμβασμούς και τις υποχωρήσεις. Όσοι έχουν λήξει το ανάθεμα στη σοσιαλιστική οικοδόμηση του 20ου αιώνα, όσοι απαρνήθηκαν τη σοσιαλιστική προοπτική, συνθηκολόγησαν την πραγματικότητα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, σπέρνουν την ιτοπάθεια και την μυρολατρεία. Το συμβασμό τους τον εμφανίζουν δίθεν ως ανατρεπτικό, διεκδικούν να είναι συνεχιστές της ιαμικής παράδοσης των επαναστατικών παραδόσεων των μεγάλων ταξικών και απελευθερωτικών αγώνων. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να καπηλευτούν τους αγώνες του ΙΑΝ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του ΔΟΣΟΕ, της ΕΔΑΠ των δεκαετιών του 50 και του 60, αποκόβοντας πάντα από τους αγώνες αυτούς το πραγματικό, το ριζοσπαστικό τους περιεχόμενο. Όμως πώς να το κάνουμε, οι τιμημένες σημαίες των αγώνων του λαού μας, αυτές οι σημαίες που πήραν τον κόκκινο χρώμα τους από τα ποτάμια αίματος που κινούν την ιστορία, δεν χωράνε, δεν πάνε πλάι στις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έτσι και σήμερα, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, έχουμε βαθιά εμπιστοσύνη στη δύναμη του δίκαιου της εργατικής τάξης και του λαού μας. Οι συσχετισμοί αυτοί δεν είναι αιώνιοι και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Ο αποφασιστικός και ανυποχώρητος μαζικός αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής του λαού μας, του βιωτικού επίπεδου και του εισοδήματός του, για ζωή με αξιοπρέπεια και με δικαιώματα, για ένα μέλλον χωρίς την αβεβαιότητα του σήμερα, ο αγώνας της ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους μπορεί να γίνουν πολύ πιο μαζικοί, να ταρακουνήσουν. Το ΚΚΕ δεν υιοθετεί την παραλυτική λογική της αναμονής και καλεί τον εργαζόμενο λαό και την νεολαία να κάνουν το ίδιο. Τίποτα θετικό δεν πρόκειται να προκύψει από οποιοδήποτε χειρισμούς, κινήσεις και επιλογές που κάνει η άρχουσα τάξη και το πολιτικό της προσωπικό για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ο λαός μπορεί και πρέπει να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Με αιστείες αντίστασης και με το παπάλι σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς και σπουδών, σε κάθε πόλη, γειτονιά, σε κάθε χωριό. Με προοπτική να συναντηθούν όλοι στις μεγάλες κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος με πρώτο μεγάλο σταθμό την πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Οι μέρες, σύντροφοι, είναι κρίσιμες. Νέες αιστείες έντασης και υπεριαλιστικών ανταγωνισμών προστίθεται ανάμεσα στο Ευρωατλαντικό Κέντρο ή πανά το Ευρωπαϊκή Ένωση και το υποδιαμόρφωση Ευρασιατικό Κίνα-Ρωσία. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των εξελίξεων είναι και η επιδείνωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και η κλιμάκωση της επιδεικτικότητας της τουρκικής άρουσας τάξης. Πυκνώνουν παράλληλα τα σύννεφα για νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση. Όλοι προετοιμάζονται για τους δύσκολους χειμώνες που έρχονται, μόνο που αυτοί αφορούν μόνο τους λαούς. Κανένας δεν πρέπει να παραμυθιάζεται από την προπαγάνδα πως όλα αυτά που παρουσιάζουν όλα αυτά περίπου σαν φυσικά φαινόμενα ή κακή συγκυρία. Για όλα τα λαϊκά προβλήματα, από τη φτώχεια, την ακρίβεια, τον πόλεμο μέχρι την καταστολή και τις υποκλοπές, τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, ο έλεγχος και οι αιτίες είναι οι ίδιοι. Και η λαϊκή οργή πρέπει να στραφεί ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, να αποκτήσει ριζοσπαστικό περιεχόμενο και προσανατολισμό για να ξαναγεννηθεί η αισιοδοξία και η ελπίδα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, είτε ανήκουν στην πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, είτε σε αυτές του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει λύση φιλολαϊκή στα πλαίσια του συστήματός τους, αλλά και ότι κάτι κινείται. Η εξουσία τους μπορεί να κλονιστεί. Αρκεί οι λαοί να εμπιστευτούν τη δύναμή τους, να αξιοποιήσουν προς όφελός τους όλες αυτές τις δυσκολίες και όχι να βάζουν πλάτη στο πάλωμά τους για να πάρει η ανάσα στο βάρβαρο σύστημά τους. Σήμερα υπάρχει ανάγκη με γρήγορα και σταθερά βήματα να συγκροτήσουμε ένα πανίσχυρο κίνημα ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια, ενάντια στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση των χρηματιστήριων της ενέργειας, της αφέμαξης των λαϊκών στρωμάτων, ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας που και πάλι ο λαός μας θα πληρώσει.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπαίνει μπροστά στους αγώνες, δίνει την προοπτική, γιατί είναι αγώνες που θα αξιοποιούν κάθε δυσκολία, κάθε ρογμή στο αστικό πολιτικό σύστημα, με σκοπό να περνάει ο λαός σε καλύτερες θέσεις. Η σοσιαλιστική οργάνωση της κοινωνίας είναι το σύγχρονο, το πραγματικά νέο στον 21ο αιώνα, μπορεί να διασφαλίσει τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα. Γι' αυτό και η συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι συμβολή στον αγώνα για αυτή την προοπτική όπου αμετανόητα είμαστε ταγμένοι. Το πιστεύουμε ακράδαντα και το τονίζουμε σε όλους τους τόνους. Μπορούμε να γράψουμε το δικό μας σενάριο, να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα. Οι μέρες που λαχταρούμε όλοι, η σημερινή νέα γενιά θα έρθουνε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό όπως φρόντισαν και οι προηγούμενες γενιές. Σε αυτόν τον δρόμο που μπορέστηκαν αλήγοι στη σύντροφη, σαν τον Μιχάλη εδώ στη Θέρμη και σε όλη την Ελλάδα, θα πορευτούμε όλοι μαζί για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, για το σοσιαλισμό. Τιμή και δόξα στους αλήγιστους της ταξικής πάλης, ζήτω το τιμημένο κόμμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.